Θα συνδεθούμε με όλα τα σημεία, αλλά ξεκινάμε από την Ευελπίδων. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Σπύρος Φρεμεντίτης. Πάμε παρακαλώ. Σπύρο, καλή σου μέρα. Βρίσκεσαι στην Ευελπίδων. Σε ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα. Βρισκόμαστε στην έξω από την Ευελπίδων, όπου πριν από λίγη ώρα περίπου έφτασε εδώ κατά ομολογία δράστης ο 32χρονος πιλότος για να απολογηθεί στον ανακριτή. Και έξω ακριβώς από τον χώρο των δικαστηρίων βλέπετε εδώ συγκεντρωμένες γυναίκες, είναι γυναικείες οργανώσεις οι οποίες έχουν έρθει για να διαμαρτυρηθούν, για να σταματήσουν τα σεξιστικά εγκλήματα σε βάρος των γυναικών, όπως λέγεται, και να αναγνωριστεί νομικά όρος γυναικοκτονία. Θα πλησιάσουμε κοντά τους όμως, να μιλήσουμε μαζί τους, να δώσουμε το λόγο σήμερα στις γυναίκες. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα. Ο λόγος που ήρθατε εδώ έξω από τα δικαστήρια? Είμαστε θυμωμένες, είμαστε εξοργισμένες, διαμαρτυρόμαστε για τη δολοφονία της Καρολάιν, για τη γυναικοκτονία της Ζωής, για την γυναικοκτονία της Ελένης της Τοπαλούδη, για όλες τις γυναίκες που έχουν φύγει με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο, επειδή και μόνο είναι γυναίκες. Και υπάρχει ένα αίσθημα ιδιοκτησίας. Είπε η Καρολάιν ότι θέλει να φύγει. Σπύρο, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε σε αυτό το σημείο και στον Φάνη Καρμπατσάκη. Έλα, Φάνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ βρίσκομαι έξω από τα ανακριτικά γραφεία, όπου πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε ο 33χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Ήταν μια μεταγωγή ανάλογη της προηγούμενης. Ίσως μπορεί να ήταν και περισσότερο αυστηρά τα μέτρα σήμερα. Έφτασε με πολλά συνοδευτικά οχήματα της αστυνομίας. Είδαμε τη ΣΟΠ και είδαμε τη ΣΕΚΑΜ πάλι. Ανέκφραστος, μεταφέρθηκε πεζός και ανέβηκε στον δεύτερο όροφο, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, φορούσε πάλι αλεξίσφαιρο. Αυτή τη φορά δεν είχε κοστούμι, φορούσε μόνο ένα γαλάζιο πουκάμισο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του θα καθυστερήσει κάποια ώρα, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του έχει μείνει ένας αυτή τη στιγμή. Ο άλλος παραιτήθηκε, ο κύριος Σπύρου, θα σας πω και γι' αυτό σε λίγο, να μελετήσει κάποια νέα, κάποια πρόσθετα στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό φάκελο που είχε πάρει για να σχεδιάσει την υπερασπιστική γραμμή. Είναι κάποια ψηφιακά στοιχεία που παρέθεσε στην ομία. Το πρωί ο δικηγόρος, ο έτερος δικηγόρος, ο κύριος Σπύρου, ο κύριος Παπαϊωαννίδης είναι ο δικηγόρος αυτή τη στιγμή που έχει αναλάβει και από την αρχή το ποινικό σκέλος, ήρθε στα δικαστήρια, τον περιμέναμε 8,5 ώρα για να καταθέσει ένα αίτημα στην εισαγγελία ανηλίκων σε σχέση με την τύχη του παιδιού και να το έχουν και οι δύο οικογένειες, οι παππούδες των δύο οικογενειών. Ωστόσο, με το που ήρθε, μας ανακοίνωσε ότι για προσωπικούς λόγους αποχωρεί από την νομική συμπαράσταση του κατηγορουμένου. Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. Ο δεύτερος δικηγόρος, ο κ. του, αρχικά μας είπε και στη συνέχεια έμεσα ότι ήταν επιλογή του ίδιου του πελάτη του, δηλαδή του κατηγορούμενου, να μην έχει ως δικηγόρο πλέον. Όπως είπε, θα αναλάβει και το θέμα. Και αυτό θα δούμε τώρα, Φάνη μου. Για να το δούμε παρακαλώ σε αυτό το σημείο. Να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν επιθυμώ να ασχοληθώ περαιτέρω με την υπεράσπιση αυτής της υποθέσεως σε κανένα σκέλος της για προσωπικούς λόγους. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο τον χρόνο και συνεργασία. Είναι προσωπικοί οι λόγοι και σήμερα ένας άνθρωπος περνάει από τον ανακριτή και κρίνεται το μέλλον ενός μωρού. Επειδή Φάνη, δεν γνωρίζω εγώ καλά τέτοιες υποθέσεις, ποιοι μπορεί να είναι πιθανόν οι λόγοι της παραίτησής του? Παρέτηση. Ο άλλος δικηγόρος είπε ότι κατ' εντολή του κατηγορούμενου. Πριν σας πω αυτό, θα σου απαντήσω, να προσθέσω ότι σήμερα ανέλαβαν και δικηγόροι πολιτικής αγωγής. Δηλαδή, δικηγόροι της οικογένειας της Καρολάιν. Είναι ο κύριος Βασίλης Γαλάνης και ο κύριος Αθανάσιος Χαρμάνης. Μάλιστα. Θα πάρουν αντίγραφα και αυτή της δικογραφίας και σε όλη τη διαδικασία μέχρι και το δικαστήριο θα παρασταθούν την πλήρη διαλευκάση. Την ποινική τιμωρία του κατηγορουμένου. Τώρα να σας πω, αν δεν ξέρω αν έχετε τη δήλωση, αν θέλετε να σας διαβάσω μια δήλωση που έκανε ο δικηγόρος και να απαντήσω και στο ερώτημα που μου έκανε. Ο κ. Καρμάνης λοιπόν είπε ότι για ευνόητους λόγους η μητέρα της Καρολάιν δεν μπόρεσε να έρθει ίδια εδώ και έχει εξαιρετοποιήσει αυτούς. Ότι η θέση της μητέρας την αντιλαμβανόμαστε όλοι πως είναι όταν τα χέρια αυτά του δράστη εννοεί την αγκάλιαζαν. Και σήμερα μαθαίνει, εδώ και κάποιες μέρες μαθαίνει ότι ήταν ο άνθρωπος και το ψωνίμα της ζωής της κόρης της.
ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με την οικογένεια του Δράση όσον αφορά το παιδί. Η μητέρα της Καρολάιν μου είπε ότι έχουν καλές σχέσεις με την οικογένεια του κατηγορουμένου και είναι σε συνεννόηση. Η μητέρα της Καρολάιν υποστηρίζεται από προσωπικό. Η οικονομική της κατάσταση είναι καλή. Η αλώνηση είναι εξαιρετικό περιβάλλον για να μεγαλώσει προσωρινά το παιδί. Οπότε με αυτή τη δήλωση φαίνεται ότι και αυτό που θα υποστηριχθεί και στην εισαγγελία ανηλίκων, η οποία θα λάβει την απόφαση όσον αφορά το παιδί. Όσον αφορά το άλλο που με ρώτησες τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι που κάποιος διακόπτει, αν λάβουμε αυτό που μας είπε ο κύριος Παπαϊωνίδης, ότι δεν είχε κάποια αντίρρηση στο χειρισμό της υπόθεσης, γιατί αυτό συνήθως είναι ένας λόγος ο βασικότερος που διακόπτει ένας κατηγορούμενος, να διαφωνεί με τον συνήγορό του πώς θα χειριστεί μια υπόθεση. Αν είναι αυτός ο λόγος, αν δεχτούμε δηλαδή ότι δεν υπήρχε κάποια αντίδραση από τον κύριο Σπύρου και ήταν η απόφαση του κατηγορούμενου, μπορεί να διαφώνησαν στην υπεραστική γραμμή. Πάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τον έτερο δικηγόρο, ο οποίος είπε ότι δεν ήταν επιλογή του κύριου Σπύρου να παραιτηθεί, αλλά επιλογή του πιλότου. Για να το ακούσουμε, παρακαλώ. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τον κύριο Σπύρο? Πριν από λίγο παραιτήθηκε και είπε για προσωπικούς λόγους. Τι ακριβώς συνέβη? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό δεν μπορώ να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Το μόνο που ξέρω είναι επιλογή του εντολέως μου πλέον όσον αφορά στο ποινικό κομμάτι. Και έτσι και αλλιώς το επίπεδο ανακρίσεως είχε γίνει σαφές εδώ και όλες αυτές τις μέρες ότι αυτός το οποίο το χειρίζεται είμαι αποκλειστικά και μόνο εγώ. Με λίγα λόγια, ήταν εντολή του 32χρονου να φύγει ο κύριος Σπύρου? Προφανώς δεν μπορεί να είναι εντολή δική μου σε καμία περίπτωση. Επειδή ο κύριος Σπύρου είχε πει ότι εάν ζητούσε πραγματογνωμοσύνη ψυχιατρική ο πελάτης σας, δεν θα αναλάμβανε την υπόθεση. Έχετε σκοπό μήπως να ζητήσετε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και αυτό ήταν η αιτία που απαραίτηθηκε ο κύριος Σπύρου? Νομίζω ότι το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες. Γιατί ήταν μια πράξη την οποία θα την είχαμε κάνει. Εδώ και τρεις μέρες δεν έχουμε κάνει την οποιαδήποτε ενέργεια. Οπότε αυτομάτως στο τελικό στάδιο που είμαστε τώρα, σε επίπεδο απολογίας ενώπιον των ακριτή, εννοείται πως δεν το έχουμε κάνει και δεν είναι αυτή η βλέψη μας. Αμέσως μετά από αυτό, ο κύριος Σπύρου μίλησε αποκλειστικά στο Γιάννη και έχουμε την απάντησή του. Μίλησα μαζί του για να μου σχολιάσει όλο αυτό που υπόθηκε από τον συνάδελφό του ουσιαστικά. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Ο ένας λέει ότι εγώ παραιτήθηκα και ο άλλος λέει ότι όχι, ήταν το εντολέα μου. Για να δούμε τι μας είπε. Δεν επιθυμώ να ασχοληθώ περαιτέρω με την υπόθεση σε κανένα σκέλος της για προσωπικούς λόγους. Με επανέλαβε το ίδιο πράγμα. Επέμεινα να τον ρωτήσω ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι. Μου είμαι προσωπικοί λόγοι. Πάντως δεν τίθεται θέμα ότι δεν ήταν επιλογή μου και είναι παρέτηση. Παιδιά, ακούστε λίγο. Το τόνισε πολλές φορές αυτό. Οι προσωπικοί λόγοι έχουν να κάνουν και με αυτό που ακούσαμε πριν. Οι δύο νομικοί διαφωνούν ακόμα και στον τρόπο της υπεράσπισης και το πώς θα στηθεί η υπερασπιστική γραμμή. Αυτό, όταν λοιπόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο δολοφόνος Καρολάιν, αποφασίζει με ποιον είναι πιο κοντά στην υπερασπιστική γραμμή που θέλει για το δικαστήριο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει το σχολείο, ένας μορφωμένος άνθρωπος. Και δεν τα βρίσκουν οι δικηγόροι. Είναι πάρα πολύ λογικό ότι κάποιον θα πρέπει να τον πάυσει. Άρα λοιπόν δεν λέει ψέμα το κύριο Σπύρου ότι είναι για προσωπικούς λόγους. Ο ίδιος λόγος συνείδησης θεωρεί ότι δεν συμφωνεί.